Οι επιπτώσεις που έχει η κατασκευή του flyover στις ζωές των εργαζομένων, αλλά και τα άμεσα αιτήματα που έχουν διαμορφώσει μέσα από τα σωματεία τους ενάντια στη ραγδαία επιδείνωση της ζωής τους. Από το πρώτο δεκάωρο από την έναρξη των εργασιών για το flyover μετρήσαμε κυκλοφοριακό χάος μέσα στην πόλη με το χάρτη της Θεσσαλονίκης στο GPS να είναι κατακόκκινος σε όλο το Δήμο Θεσσαλονίκης αλλά και άλλο. Ο περιφερειακός να είναι αδιαπέραστος και μάλιστα να γίνεται καραμπόλα 5 οχημάτων, δεκάδες τροχιά μικρά και μεγάλα σε όλους τους Δήμους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα να φέρουμε πάλι ότι προχθές συνάδελφος της διανομέας της E-Food, δεν ξέρω αν θα σταθεί και ο συνάδελφος Ηλίας στο θέμα, κατέληξε στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου εν ώρα εργασίας. Ήδη αυτές τις πρώτες 5 μέρες από την έναρξη των εργασιών γίνεται κατανοητό πόσο δίκιο είχαν δεκάδες σωματεία, φορείς, η πλειοψηφία των κατοίκων που ζητούσαν ουσιαστικά μέτρα, εμπεριστατωμένη επιστημονική μελέτη και εξασφάλιση συγκεκριμένων προαπαιτούμενων πριν ξεκινήσει οποιαδήποτε εργασία. Παρόλα αυτά, η κατασκευή του flyover γίνεται με τη γνωστή συνταγή του πάμε και όπου βγει. Στηρίζεται σε πολύ συγκεκριμένη γνώριμη σε όλους μας πολιτική. Είναι η πολιτική που βασίζεται στη δολοφονική λογική του κόστους-οφέλους, η οποία καθορίζει το ποια έργα υποδομής και με ποιο σκοπό και τρόπο θα κατασκευαστούν. Είναι η πολιτική που δίνει μέσως ΔΙΤ εκατομμύρια σε κατασκευαστικούς ομίλους, χωρίς να υπάρχει ολοκληρωμένο σχέδιο αντιμετώπισης της συμφόρησης που δημιουργείται από την κατασκευή του συγκεκριμένου έργου. Είναι αυτή η πολιτική που μετρώντας τα πάντα στη ζυγαριά κόστους-οφέλους, εύκολα θυσιάζει ακόμα και ανθρώπινες ζωές, αρκεί να μην μειωθεί ούτε ευρώ από τα κέρδη των λίγων, όπως αποδείχθηκε με τον πιο τραγικό τρόπο στο έγκλημα των ΤΕΠΟΝ. Και σήμερα, αυτοί που ασκούν αυτή την πολιτική, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να ξεχαστεί το έγκλημα, για να κρυφτούν οι πραγματικοί ένοχοι. Φτάνουν στο σημείο, όπως ο Υπουργός Γεωργιάδης, να δηλώνουν πως κανένας δεν ασχολείται με τα ΤΕΜΠΗ, κανένας δεν ενδιαφέρεται για τους ενόχους. Επαναλαμβάνουμε λοιπόν και σήμερα από εδώ, το έγκλημα αυτό δεν θα ξεχαστεί. Τώρα να γίνει εξεταστική επιτροπή, είναι το ελάχιστο χρέος προς τα 57 θύματα και τις οικογένειές τους. Και με βάση αυτή την πολιτική που υπηρέτησαν όσοι κυβέρνησαν και κυβερνούν τη χώρα, αφού έλυσαν εντός εισαγωγικών πάντοτε το πρόβλημα του σιδηροδρόμου, αφήνοντας για μήνες το Αθήνα-Θεσσαλονίκη χωρίς σύνδεση και ανοίγοντας τις γραμμές ακριβώς όπως τις έκλεισαν. Αφού έλυσαν και ξανά εντός εισαγωγικών το έλυσαν το πρόβλημα του μετρό, με καθυστερήσεις δεκαετιών που πληρώσαμε με εκατομμύρια ευρώ και με νεκρούς εργάτες στα εργοτάξια. Αφού έλυσαν το πρόβλημα του ΟΑΣΤ με λεωφορεία Καρμανιόλες και με την αναμονή στη στάση στο μισάωρο. Τώρα μας λένε πως θα λύσουν και το κυκλοφοριακό της πόλης με το flyover. Αυτή η κατάσταση δεν μπορεί, δεν πρέπει να συνεχιστεί για 4-5 ή όσα χρόνια κάνει να τελειώσει το συγκεκριμένο έργο. Ήδη οι εργαζόμενοι έχουμε αρχίσει να παίρνουμε μια πρώτη γεύση από το τι συνέπειες θα έχει σε όλο το φάσμα της ζωής μας. Ταυτόχρονα με τις υπηρορίες, τις διπλές βάρδιες του νόμου Γεωργιάδη και τα ωράρια λάστιχο, το κυκλοφοριακό χάος στην πόλη θα αναγκάζει έναν εργαζόμενο να ξοδεύει για τη δουλειά του μαζί με το πηγενέλα από 10 έως και 12 ή και παραπάνω ώρες. Μόνο να σκεφτεί κανείς πως εργαζόμενος που μένει για παράδειγμα στη Μενεμένη και δουλεύει στη Θέρμη, πριν τις εργασίες ήθελε τουλάχιστον μια ώρα για να πάει στη δουλειά του. Γίνεται αντιληπτός ο εφιάλτης που θα ζήσουν. Και δεν φτάνει που οι χώροι δουλειάς έχουν γίνει κοιλάδες των ΤΕΠΟΝ, τώρα με τη συσσόρευση πολλών περισσότερων οχημάτων για πολύ περισσότερο χρόνο στους ξεχαρβαλωμένους δρόμους, ανεβαίνει κατακόρυφα ο κίνδυνος ατυχημάτων, ιδιαίτερα για όσους εργάζονται στο δρόμο, όπως είναι οι ντελιβεράδες, πολιτές, οδηγοί και άλλοι.